Και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, φίλε. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει θεωρητικά ένα βατό παιχνίδι απέναντι στο Βόλο, με 15.000 κόσμο στο πλευρό του. Νίκο Σταματέλο, για τις αγωνιστικές λεπτομέρειες του παιχνιδιού αυτού. Καλημέρα σας, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα, δεν καλημέρα. Δεν ξέρω πόσο βατό είναι. Έλα, μωρέ, τώρα αρχίζει, δεν ξέρεις πόσο βατό θεωρητικά είναι. Μιλάμε για τα play-off. Παίζουν μεταξύ τους κορυφαίες ομάδες. Άσε με να ολοκληρώσω. Άσε με να ολοκληρώσω. Θεωρητικά, λοιπόν, παίζουν οι κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Παίζεις το πιο εύκολο μάτς. Τι να κάνουμε τώρα. Θεωρητικά πήγα να πω ότι είναι το πιο βατό. Θεωρητικά. Ναι. Πρακτικά, μπράβο. Κυριακή 5.30 θα τα δούμε στο γήπεδο. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Και πήρες από τα μούτρα, δεν πρόλαβα να πω κουβέντα. Μα να τσακωθώ και με κανέναν άνθρωπο εγώ. Ψυχή έχω κι εγώ. Βρήκεσα. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εκεί στο μάτς? Έχουμε τρία κενά τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Έχουμε αποφάσει πώς. Κοίταξε, το βασικό κενό που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ιμπεόμ, φέρεται ότι ο Κασάμ είναι το πρώτο φαβορή, μέχρι χθες τουλάχιστον. Γιατί έχουμε σήμερα, έχουμε και αύριο προπόνηση. Αυτό το λέω το μέχρι χθες. Κασάμι λοιπόν πρώτο φαβορή, Ανδρούτσος δεύτερο, λίγο από Ντόι έχει δοκιμάσει, δεν λέω ότι είναι, μπορεί να το δούμε, αλλά από τη στιγμή που γυρνάει ο Σοκράτης, ο Ντόι αυτή τη θέση την έπαιζε στη δεύτερη ομάδα βέβαια, ναι. Αλλά οκ, okay, είναι και αυτός μια επιλογή και περιμένουμε να δούμε αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο Μίτσελ. Νομίζω με Κασάμι θα πάει. Θα Κασάμι, πάει δηλαδή με τον πιο έμπειρο. Από εκεί και πέρα, ο Γκάρι Ροντρίγκες συγκεντρώνει πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Μιας και λείπει ο Μπιέλ, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και περιμένουμε να δούμε αν επιφυλάσσει κάποια έκπληξη. Αν δηλαδή θα ταιριάξει στο αρχικό σχήμα, επαναλαμβάνω, Φορτούνι και Χάμες. Γιατί το Φορτούνι δεν το βγάζει από μια δεκάδα. Δική μου εκτίμηση αυτό. Ναι. Έτσι όπως παίζει. Πώς θα το βγάλεις? Άρα θα την πληρώσω Κανός, λες. Θα την πληρώσω Κανός σε αυτή την περίπτωση. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα αν θα ταιριάξει στο αρχικό σχήμα και τους δύο. Κάτσε, ρε φίλε. Τον Κανός, γιατί να τον βγάλεις? Περίμενε, ρε φίλε. Ερώτηση. Ναι. Αν βάλουμε τον Γκάρι Ροντρίγκες, αν βάλουμε το Φορτούνι και το Χάμες, να βάλουμε και τον Κανός. Για να βάλουμε και το Φορτούνι και το Χάμες και τον Κανός και τον Γκάρι. Τότε μπροστά από το Σαμασέκο θα παίξει ο Φορτούνης. Θα παίξει ο Κτάρι. Υπάρχει αυτό? Το έχει στο μυαλό, στην άκρη του μυαλού του. Αχα. Το έχει κάνει σε παιχνίδια, όχι στην αρχική ενδεκάδα. Το έχει κάνει σε κάποιο διάστημα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ένα μάτς που κολλάει και θες λίγο να τονώσεις την επιθετική σου παραγωγή. Ναι. Okay. Τώρα, αν θεωρεί ο Μίτσελ ότι θα παίξουμε με αυτό το σύστημα και θα είμαστε μια χαρά γιατί θέλω να κυριαρχήσω από την αρχή, θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι θα λέω πως θα παίξει. Αυτό θέλω να πω. Οπότε βλέπουμε. Να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, γιατί νομίζω σήμερα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μας επιφυλάσει κάποια έκπληξη για την προπόνηση του Σαββατό Μίτσο. Θα δούμε στο Σοκράτη δίπλα τον Μπά ή τον Εντοή. Τον Μπά, δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια? Είναι. Πώς να τον βγάλεις? Αλήθεια. Και γιατί να τον βγάλεις? Επιστρέφει ο Σοκράτης με την εμπειρία του, γι' αυτό ανέφερα και τον Ντόι ως τρίτη επιλογή μεν, αλλά ως επιλογή στα χαφ. Ο Σοκράτη δεν τον βγάζεις. Τον Μπά δεν τον βγάζεις. Τον Μπά δεν τον βγάζεις. Και μπροστά Μπακαμπού, έτσι. Ούτε αυτόν βγάζεις, λέω εγώ. Ούτε αυτό βγάζεις. Σκόραρε και στο ντέρμπι. Τώρα να τον βγάλεις. Που δεν είναι μόνο τον γκολ στο ντέρμπι, αλλά σκόραρε και στο ντέρμπι. Γιατί μέχρι τώρα είχε βάλει τα γκολ που είχε βάλει, όχι σε ντέρμπι. Τώρα σκόραρε σε ντέρμπι. Και ο Ελεραμπή στο διάστημα που μπήκε, θα μου πεις με τον Ολυμπιακό με αριθμητικό μειονέκτημα. Ναι, οκ. Okay. Δεν έδειξε ότι είναι στην κατάσταση που επιθυμεί ο Μίτσελ για οποιονδήποτε παίκτη υπολογίζει για τον φετινό μαραθώνιο. Για το φινάλε του μαραθώνιου. Ναι. Γιατί είμαστε πλέον στα play-off. Ναι, γι' αυτό σου λέω να δούμε αν θα ταιριάξει στο αρχικό σχήμα Χάμες και Φορτούνι και τι έχει στο μυαλό του για τα άκρα. Με πιθανότερο πάντως εσύ να λες Κασάμι, το ένα ερωτηματικό. Κασάμι, Σαμασέκου στα χαφ. Ναι. Να λες Μπά στην άμυνα, οκ. Okay. Μπά Σοκράτη στην άμυνα. Το Ροντινέ με τον Ρέαμτσουκ. Τον Μπακαμπού μπροστά. Τον Κανός και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Βλέπω μαζί με το Φορτούνι.
Μάλιστα. Απλά θέλω να δω και τη σημερινή προπόνηση για να δω τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς. Προφανώς. Έχουμε κάτι άλλο που είναι άξιο αναφοράς. Με τα εισιτήρια, τι γίνεται? Με τα εισιτήρια υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. 15.000 εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός και προμηθεύονται από τα εκδοτήρια του Καραϊσκάκης. Ναι. Σήμερα και αύριο από τα εκδοτήρια του Καραϊσκάκης εισιτήρια διατίθονται στο Βόλο από το ξενοδοχείο Βόλος Παλάς το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μάλιστα. 20 ευρώ γενική είσοδος και η πληρωμή μόνο με μετρητά. Αχα. Μάλιστα. Ξεκάθαρες οι οδηγίες για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Ναι. Φαντάζομαι τώρα να πας και στο Βόλος Παλάς και να περιμένεις να έχει και ο άλλος POS μαζί του για να πάρεις και το εισιτήριο, τι να σου πω. Ναι, εντάξει, προφανώς. Είναι μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που δίνει τις οδηγίες και ξεκαθαρίζει και το τοπίο για τα εισιτήρια. 15.000, δεν ξέρω αν θα βρεθούν παραπάνω, αλλά ο Ολυμπιακός επίσημα έχει πάρει 15.000 εισιτήρια. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ο Κασάμι έχει ξαναπαίξει, δεν έχει ξαναπαίξει σε πρωτάθλημα? Ναι, έχει πάρει χρόνο συμμετοχή. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχή. Άρα παραμένει ο αριθμό 48. Δεν αλλάζει. Δεν ανεβαίνει προς τα πάνω των παιχτών. Έτσι. Τα μέτρα δύσκολα. Να ανέβει στα playoff, πόσο δύσκολο το βλέπω. Ναι. Ωραία. Ποιο θα παίξει που δεν έχει παίξει? Έλατε. Τώρα εντάξει, το έχουμε κλείσει το rotation. Το έχουμε κλείσει. Μπράβο, ακριβώ. Επειδή ο Μίτσελ λοιπόν το έχει περιορίσει το ρόστερ και ξέρουμε ποιου υπολογίζει, μου φαίνεται δύσκολο να ανέβει κι άλλο το ρόστερ. Ωραία. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Βλέπουμε. Παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικό μας.